Η ιστορία έχει αποδείξει ότι συχνά μετά από μεγάλες τραγωδίες οι λαοί αφυπνίζονται και γυρίζουν προς τα εμπρός τον τροχό της ιστορίας. Έτσι πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει και τώρα μετά το έγκλημα στα Τέμπη, το πολύ νεκρό έγκλημα, ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, αφού για τους μεγάλους κινδύνους είχαμε ως κόμμα προειδοποιήσει με απανωτές ερωτήσεις στη Βουλή, είχαν επίσης ξανά και ξανά αναδείξει τον κίνδυνο με ανακοινώσεις τους οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, είχαν παραιτηθεί αρμόδια στελέχη των εταιριών, είχαν προηγηθεί συχνές βλάβες αλλά και άλλα ατυχήματα από το 17 μέχρι τη νέα τραγωδία. Τώρα όλοι οι συνένοχοι για το έγκλημα μας λένε ότι δεν είναι ώρα για πολιτική αντιπαράθεση. Είναι ώρα για περισυλλογή, σιωπή μας ψιθυρίζουν. Δεν είναι ώρα για χυδαία πολιτική εκμετάλλευση του ατυχήματος, μας λένε χωρίς να ντρέπονται και μάλιστα κουνούν και το δάχτυλο. Τους απαντάμε ότι χυδαία είναι η προσπάθεια να συγκαλυφθούν ξανά οι βαθύτερες πολιτικές ευθύνες. Χυδαία είναι η προσπάθειά σας να μην βγάλει ο λαός συμπεράσματα ούτε αυτή τη φορά. Φίλες και φίλοι, δεν είναι ώρα σιωπής. Είναι ώρα ευθύνης και μάχης. Είναι ώρα για λαϊκό ξεσηκωμό. Είναι ώρα να μετατρέψουμε την οργή μας, την αγανάκτησή μας, σε μια οργανωμένη δύναμη που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής. Είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, να τιμωρήσουμε όλους τους πολιτικούς ενόχους για τα εγκλήματα που διέπρεξαν διαχρονικά, αλλά και για τα νέα που σχεδιάζουν σε βάρος μας. Είναι ώρα να σημαδέψουμε τον πραγματικό μας αντίπαλο, τον πραγματικό ένοχο για τα βάσανά μας, το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το κράτος και τα κόμματα που το υπηρετούν, και να πάρουμε τη θέση μας στη μάχη δίπλα στο κόμμα, δίπλα στο κουκουέ. Σήμερα θέλουμε να απευθυνθούμε και από αυτό το βήμα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε όλους αυτούς που αυθόρμητα, καλοπροαίρετα, μετά από κάθε τραγωδία, όχι μόνο μετά την πρόσφατη, λένε ότι δεν υπάρχει κράτος και ότι έχουμε ένα ανίκανο κράτος. Και το λένε καλοπροαίρετα γιατί πραγματικά έτσι αισθάνονται. Να τους καλέσουμε να προβληματιστούν, να σκεφτούν βαθύτερα και να αποφασίσουν πολιτικά να πάρουν θέση. Να σκεφτούν τα ερωτήματα που αφορούν τις ανάγκες τους, την πραγματική ζωή τους και το μέλλον τους. Να σκεφτούν πώς εξηγείται στον 21ο αιώνα να μην υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Να σκεφτούν γιατί έγινε ταχύτατα ο εξυγχρονισμός στους πληστηριασμούς και έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά ακόμα παραμένει χειροκίνητο το σύστημα ασφάλειας στα τρένα. Να σκεφτούν γιατί προχώρησαν γρήγορα οι αποφάσεις για τους πληστηριασμούς στον Άριο Πάγο, αλλά πάνω από μια δεκαετία κολλάμε σε δικαστικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν πρόκειται να υλοποιηθούν συμβάσεις που αφορούν τα συστήματα ασφάλειας, τη φωτοσύμανση και την τηλεδιοίκηση στα τρένα. Να σκεφτούν πόσες φορές δεν άκουσαν ξανά και ξανά τις υποσχέσεις για φιλολαϊκό μετασχηματισμό του κράτους που θα φέρει μια πιο προοδευτική και πιο σοβαρή κυβέρνηση. Από το φιλολαϊκό εξυγχρονισμό του κράτους του Σιμίτη και από την επανίδρυση του κράτους του Καραμαλή μέχρι το φιλικό στον πολίτη επιτελικό κράτος της σημερινής κυβέρνησης. Να σκεφτούν πόσες φορές δεν άκουσαν μετά από κάθε καταστροφή στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην Εύβοια, στη Δαδιά της Τράκης τις κυβερνήσεις να υπόσχονται ότι αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ξανά, ότι η έρευνα θα βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο και ότι οι χρόνιες παθογένειες θα θεραπευτούν. Να σκεφτούν ότι
ότι κάθε φορά κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αλληλοκατηγορούνται και μας καλούν να συγκρίνουμε ποιος προκάλεσε τα περισσότερα θύματα και ποιος ευθύνεται περισσότερο για τις τραγωδίες. Να σκεφτούν γιατί εμφανίζεται ένα κράτος πολύ ικανό να διασφαλίζει ρεκόρ επενδύσεων και κερδών στους μεγάλους ομίλους την τελευταία διετία και την ίδια στιγμή ανίκανο να μας προφυλάξει από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Να σκεφτούν γιατί υπάρχει ένα κράτος πολύ ικανό να παρακολουθεί και να φακελώνει ηλεκτρονικά όλους τους πολίτες, να υπονομεύει απεργίες και να καταστέλει διαδηλώσεις και ταυτόχρονα εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύσει από τις συνέπειες των σεισμών, από τις πυρκαγιές, από τις πλημμύρες, από τα μεγάλα ατυχήματα. Σε αντίθεση με τα κόμματα του συστήματος, το ΚΚΕ έχει έγκαιρα και αναλυτικά φωτίσει τι κρύβεται πίσω από την αντιφατική φαινομενικά αυτή εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα κράτος ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και ακριβώς για τον ίδιο λόγο εχθρικό απέναντί μας, ανίκανο να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας, πρόθυμο να θυσιάσει τα δικαιώματά μας. Η αλήθεια είναι ότι στην καπιταλιστική κοινωνία δεν έχουν κοινά συμφέροντα οι θύτες και τα θύματα της εκμετάλλευσης. Το πρόβλημα για το λαό δεν είναι ότι δεν υπάρχει κράτος. Είναι ότι υπάρχει το σημερινό κράτος, το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου, που υπηρετεί τους θύτες, την άρχουσα τάξη, τον πραγματικό μας αντίπαλο και είναι έτοιμο να διαπράξει κάθε νέο έγκλημα σε βάρος μας για τα συμφέροντά τους. Φίλες και φίλοι, για όποιον εξακολουθεί να διατηρεί αυταπάτες ότι το σημερινό κράτος θέλει και μπορεί να εκφράσει το δημόσιο συμφέρον και να αποτελέσει αντίβαρο στη δύναμη των ομίλων στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, το παράδειγμα της τραγωδίας των Τεμπών είναι δυστυχώς πολύ διδακτικό. Τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, για να το δούμε. Το κράτος προώθησε την απελευθέρωση των μεταφορών και την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, τον τεμαχισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και το ξεπούλημα των κερδοφόρων φυλέτων, την Τρενοσέ. Ο Ιταλικός όμιλος που εξαγόρασε την Τρενοσέ είναι επίσης κρατικός. Είναι η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ιταλίας και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο κλάδο. Κρατήστε το αυτό για να δούμε την διάκριση κρατικών και ιδιωτικών εταιριών στην καπιταλιστική αγορά. Το κράτος επέτρεψε τη λειτουργία του Ιταλικού ομίλου χωρίς να έχουν διασφαλιστεί στοιχειώδεις υποδομές και προϋποθέσεις ασφαλείας. Το κράτος ιεράρχησε τις επενδύσεις και επιδοτούσε με επιχορηγήσεις τις ιδιωτικές εταιρείες. Το κράτος έτρεχε να διασφαλίσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση για τη σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, το σχέδιο C2C, ενώ δεν έβρισκε 50 εκατομμύρια το χρόνο για την προληπτική συντήρηση των γραμμών του ΟΣΕ. Το κράτος σχεδίασε νέα έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και ετοιμάστηκε να μοιράσει τη σχετική πίτα από το Ταμείο Ανάκαμψης στους ομίλους. Και την ίδια στιγμή συνεχίζονταν τα τραγικά κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό και στην εκπαίδευσή του και επιβλήθηκε από το 2018 η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με συνεχή εργασία χωρίς ρεπό για 9 μέρες. Το 2019 απολύθηκαν 120 εργαζόμενοι και μέχρι σήμερα παραμένουν κενές 1.700 αναγκαίες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το ίδιο το οργανόγραμμα του ΟΣΕ. Και μιλάμε μόνο για το τμήμα που έχει μείνει στο δημόσιο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, τα έχετε ήδη διαβάσει, που είχαν αγοράσει από το 2004, δεν λειτουργούσαν και σε μεγάλο μέρος των σιδηροδρομικών γραμμών δεν είχαν καν εγκατασταθεί. Στον 21ο αιώνα όλα γίνονταν ακόμα χειροκίνητα και οι πληροφορίες δίνονταν από σταθμάρχη σε σταθμάρχη. Δεν λειτουργούσε ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και τηλεδιεύθυνσης, σηματοδότησης και φωτοσήμανσης.
μια σειρά μικρότερα ατυχήματα και βλάβες, και όταν λέμε μικρότερα, με νεκρούς, χτυπούσαν το καμπανάκι για το τι μπορούσε να συμβεί, και είχαν συμβεί ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας θανατηφόρα ατυχήματα από αφύλακτες διαβάσεις. Τι φωτίζει το έγκλημα στα Τέμπη εκτός από τη συνενοχή όλων των αστικών κομμάτων? Φωτίζει το ταξικό πρόσημο της λειτουργίας του αστικού κράτους. Φωτίζει με ποιο κριτήριο επιλέγει πολιτικές και προτεραιότητες, με ποιο κριτήριο ιεραρχεί τα έργα και τις επενδύσεις που χρηματοδοτεί. Η τραγωδία των Τεμπών φωτίζει όμως και μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Ότι όσες κυβερνήσεις κι αν αλλάξουν, όσοι μηχανοδηγοί κι αν αλλάξουν, το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται και θα κινείται σταθερά στις ματωμένες ράγες που καθορίζουν η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φωτίζει ότι οι ανάγκες του κεφαλαίου και οι ατσάλινοι νόμοι του κέρδους καθορίζουν το πρόγραμμα κάθε κυβέρνησης, όποια σύνθεση κι αν έχει, και αυτό θα συμβεί και με την επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος ήταν και είναι συνένοχα για την πολιτική που οδήγησε στο να θρηνούμε σήμερα δεκάδες νεκρά παιδιά. Όλοι στήριξαν και προώθησαν τις κοινοτικές οδηγίες της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που ξεκίνησαν πολύ πιο πριν από το 1991. Όλοι προώθησαν τα αλλεπάλληλα σιδηροδρομικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτάσουμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Η κάθε κυβέρνηση έπαιρνε τη σκυτάλη από την προηγούμενη και δέστε την αλληλουχία. Η κυβέρνηση του Πασόκ του 2009 προχώρησε στον τεμαχισμό του ΟΣΕ. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ το 2013 διαμόρφωσε το πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε αυτό το πλαίσιο, την παραχώρηση και το ξεπούλημα της Τρένοσε. Φίλες και φίλοι, θύματα αυτής της πολιτικής είναι φυσικά οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που καλούνται καθημερινά να υπηρετήσουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική του κράτους του κεφάλαιου. Όλο και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται αυτή την αντίφαση. Υλοποιούν αντιδραστικές κατευθύνσεις με τις οποίες πυροβολούν και τα δικά τους πόδια. Υλοποιούν μια οικονομική πολιτική με την οποία το κράτος κλιμακώνει τη φοροαφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων και τις περικοπές κοινωνικών δαπανών για να διασφαλίζει αυτούς τους πακτολούς που λέγαμε των δισεκατομμυρίων για τους ομίλους και τις επενδύσεις τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εφοριακοί αναγκάζονται να κυνηγήσουν τις λαϊκές οικογένειες και τα χρέη τους. Οι μηχανικοί του δημοσίου και οι επιθεωρητές για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον ασκούν ελάχιστους ψευδεπίγραφους ελέγχους και εγκρίνουν άδειες με διαδικασίες fast track γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε αποδεκατισμένες, υποβαθμισμένες υπηρεσίες και με ένα νομοθετικό πλαίσιο που τους δένει τα χέρια και μπορεί να τους στείλει κατηγορούμενους αν δυσαρεστήσουν τους μεγαλομετόχους των εταιριών. Οι δασολόγοι δημόσιοι υπάλληλοι, αντί να προστατεύουν τα δάση, μετατρέπονται σε πρωτοκολλητές μεγάλων ενεργειακών και τουριστικών επενδύσεων μέσα σε δασικές εκτάσεις. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής πολιτικής για τους ίδιους τους δημόσιους υπάλληλους? Το πετσόκομα μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, οι απώλειες μέσα από τη σφαγή του 13ου και 14ου μισθού και το πάγωμα των διετιών. Η μείωση του μόνιμου προσωπικού και η επέκταση των συμβασιούχων, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων μέσα και από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Η απαξίωση και η υποβάθμιση του επιστημονικού και γενικότερα του δημιουργικού περιεχόμενου της εργασίας με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας γιατί δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στο μισθολογικό. Τα εγκλήματα των εργατικών ατυχημάτων και της φθοράς της υγείας λόγω των συνθήκων της εργασίας, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στον ΟΤΑ. Και ποιο είναι το υποτιθέμενο αντάλλαγμα που προβάλλουν όλες οι κυβερνήσεις προς τους δημόσιους υπαλλήλους?
το αυτονόητο δικαίωμα στη μόνιμη, σταθερή, αξιοπρεπή εργασία με δημιουργικό περιεχόμενο που έπρεπε να ισχύει για όλους τους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, το κράτος προβάλλει το φόβητρο της αξιολόγησης, της στασιμότητας, ακόμα και της απόλυσης για όποιον δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και δεν προωθεί τη στρατηγική του κεφαλαίου. Έτσι, ο εκπαιδευτικός απειλείται με κακή αξιολόγηση αν δεν διδάσκει με ζήλο όλο το προβλεπόμενο αντιδραστικό περιεχόμενο από τη θεωρία των δύο άκρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δύο ολοκληρωτισμών, μέχρι ότι η στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μονόδρομος. Απειλείται αν δεν προωθεί στην πράξη την πολιτική κατηγοριοποίηση των σχολείων που αυξάνει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ο δικαστικός αξιολογείται στην ουσία για την ταχύτητα και το ταξικό πρόσημο των αποφάσεών του. Σκεφτείτε πόσες απεργίες έχουν κηρυχτεί παράνομες και κατακριστικές. Σκεφτείτε την τελευταία απόφαση του Αριουπάγου για τους πληστηριασμούς. Όλα αυτά προσπαθούν να τα συγκαλύψουν τα αστικά κόμματα με το εμπόριο ελπίδας, προβάλλοντας μύθους και καλλιεργώντας προσδοκίες για το φιλολαϊκό μετασχηματισμό του κράτους του κεφαλαίου. Να είναι όλα τα αστικά κόμματα πιο αδύναμα την επόμενη μέρα. Να μην έχουν λυμμένα τα χέρια να διαπράξουν νέα εγκλήματα σε βάρος μας. Απέναντι στη δικτατορία του κεφαλαίου, το κράτος της και τα κόμματά της παίρνουμε θέση μάχης για να ανοίξουμε το δρόμο της ανατροπής. Παίρνουμε θέση μάχης δίπλα στο κουκουέ, ψηφίζουμε και δυναμώνουμε το κουκουέ παντού. Φίλες και φίλοι, είναι ώρα ευθύνης, ώρα να ξεσηκωθούμε, ώρα να βγούμε στο δρόμο και να παλέψουμε αποφασιστικά για τη ζωή που μας αξίζει. Είναι ώρα αντεπίθεσης απέναντι στους συνενόχους που ξεζουμίζουν, ματώνουν και φοβίζουν το λαό. Οι δυνάμεις του κουκουέ είμαστε μπροστά για να νικήσει ο λαός σε αυτή την κρίσιμη μάχη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.